Νίμα, θα κάνουμε χάμπουργκερ με πατατές τηγανιτές. Ναι, Αρτ, πεινάω πολύ. Κοίτα, Νίμα, έχει τηγανιτές πατάτες, μια κοτολέτα και μια κοκακόλα. Είναι ωραία. Κοίτα, έχει ένα κουλουράκι. Πάτρικ, είμαστε κάπως μεγάλοι για να παίζουμε με αυτά. Και τι με αυτό, Αρτ, μας αρέσουν τα αυτοκίνητα. Κορίτσια, κοιτάξτε, είμαι σαν αυτή τη μικρή νεράιδα. Τζίζε, διαβάζεις παραμύθια? Ναι, ακόμα διαβάζω παραμύθια. Δεν είμαι αρκετά μεγάλη να διαβάζω βιβλία για μεγάλους. Εμένα με ενδιαφέρουν τα αυτοκίνητα, όπως ο Πάτρικ και ο Αρτ. Κοίτα, θα αγοράσω αυτό το αυτοκίνητο όταν μεγαλώσω. Έλεος, παιδιά, είμαστε έφηβοι και συμπεριφερόμαστε σαν παιδιά. Ξέρετε κάτι, κορίτσια, εμείς μπορούμε να συμπεριφερόμαστε σαν παιδιά επειδή είμαστε αγόρια. Και εσείς που μεγαλώσατε νωρίτερα, ακόμα παίζετε με παιχνίδια. Τι μας συγκεντρώσει, πρέπει να κάνουμε μπέργκερς. Ξέρετε τι, κορίτσια, διαβάζω αυτό το παραμύθι ότι λέει ότι αν πεις τρεις φορές Νερεδονονά, έλα εδώ, θα έρθει και θα σου κάνει όλες τις ευχές σου. Να πάρει, κορίτσια, στα αλήθεια δεν είστε έφηβες, έτσι? Πάτρικ, ρίξε μέσα. Εντάξει, γέμισε. Εντάξει, φεύγω. Να πάρει, κορίτσια, δεν ξέρω πώς θα κάτσουμε τώρα μαζί με τους συμμαθητές μας. Ναι, είναι τόσο παιδάκια. Ναι, κορίτσια, απλώς δεν οριμάζουν τόσο γρήγορα σου εμείς. Αχα. Ναι, εμείς είμαστε ήδη έφηβοι και αυτή είναι λες και είναι σε κάποια παιδική χαρά ακόμα. Ναι, είναι μια καταστροφή. Εμείς δινόμαστε σαν έφηβοι. Και είναι πολύ cool. Ακριβώς. Δείτε πώς δίνεται η Τζίτζι, σαν μικρό παιδάκι δίνεται. Ναι, και η Τζούλη την είδατε. Το ίδιο και η Μαρίζα, παρόλο που δεν τις λες και μικρούλες αυτές τις δύο. Και παιδιά, δεν σκέφτονται καθαρά για τίποτα. Ακριβώς. Ναι, παρόλο που δεν είναι μικρές καμία. Μα παίζουν αυτοκινητάκια. Κοιτάξτε, να το πούμε για τα αγόρια, οκ, okay, είναι μικρά. Αλλά τα κορίτσια συνήθως οριμάζουν πιο γρήγορα από τα αγόρια. Λοιπόν, κορίτσια, δεν ξέρω να μιλάμε σε αυτά τα μικρά πιτσιρίκια πια. Διάννα, και τι θα γίνει με τον Ντίμα? Γιατί ο Ντίμα είναι 16 χρονών και ακόμα βλέπει Μπομπ Σφουγγαράκι και τα παίζει με Playmobil. Σίγουρα, ναι. Κοίτα μπέργκερς που κάναμε και τηγανιτές πατάτες, κοκακόλα, 40 αληθινά. Αρτιέ, μας θα δοκιμάσουμε. Ναι. Αρτιέ, μου δώσω και εμένα και στην Τζούλη να δοκιμάσουμε. Ναι, τώρα τα φτιάξαμε και θα τα φάμε. Ω Θεέ μου, έχετε και κοκακόλα? Ναι, κοκακόλα, αλλά δεν θα στη δώσουμε. Αρτ, πού τα βρήκατε? Ο Πάτρικ και εγώ θα πάμε και εμείς να φτιάξουμε. Ναι, θέλω να κάνω κι εγώ τέτοια μπέργκερ. Παιδιά, ας μοιραστούμε τα μπέργκερ, σας παρακαλώ. Μόνο μισό και για τις δυο μας. Όχι. Τέλος πάντων, αυτό ήταν, κορίτσια. Αυτά τα παιδιά από την 9α και τη 10γ δεν μας ταιριάζουν πια. Ξέρετε τι άκουσα? Ότι υπάρχουν αγόρια και στην 11β. Ναι, να πάμε να τις γνωρίσουμε. Για να μ' αρέσει ο Ντάνια εκεί. Κορίτσια, υπάρχουν πολλά φυσιολογικά αγόρια στην 11η τάξη. Ναι, ακριβώς. Όπως αποφασίσαμε, πάμε τώρα. Δεν καταλαβαίνω. Πήρατε τις θέσεις μας, μικρούλια? Λοιπόν, φύγετε από εκεί τώρα αμέσως. Γρήγορα. Κορίτσια, μου φαίνεται ή κάτι μυρίζει εδώ πέρα? Τι, σας έβαλε η μανούλα σαντουιτσάκια? Παιδιά, ξαναφέρετε εδώ σάντουιτς με λουκάνικα και τουρσί. Θα γίνει χαμός. Δεν θα σας αφήσουμε στην τάξη πια, εντάξει? Διάννα, Διάννα, ο RTM και εγώ κάναμε δύο χάμπουργκερς, τηγανιτές πατάτες και κοκακόλα. Και τα φάγαμε όλα. Κορίτσια, κορίτσια, κοιτάξτε πόσο σοβαρές είναι. Ξυπνήσανε μάλλον στραβά σήμερα. Άστα να πάνε. Λοιπόν, πιτσιρίκια, μαζέψτε τα αυτοκίνητά σας και πηγαίνετε στον υπηαγωγείο. Ω Θεέ μου, αυτά είναι τα αγόρια μας. Παίζουμε αυτοκίνητα. Να, μη φωνάζεις, απλώς κόλλησα στην παιδική ηλικία. Για να μας πήρα δύο εισιτήρια για τον καρδιοθράφστη. Πάμε σήμερα. Ντιμάκο, σήκω πάνω. Θα πας με τον Άρτ σήμερα στον καρδιοθράφστη. Εγώ δεν πάω πουθενά μαζί σου και δεν έχω σκοπό. Εντάξει, λυπάμαι. Ναι, Αρτιέμ και εσύ, σήκω και φύγε. Ελάτε, παιδιά, σκοθείτε. Άντε, παιδιά, σκοθείτε. Πάτε και οι δύο. Φύγετε από εδώ, άντε, σκοθείτε. Πώς θα καθίσουμε εκεί? Είστε και οι δύο μικροί εκεί, θα χωρέσετε. Ναι, μικρούλια, θα χωρέσετε. Αλήθεια τώρα. Παιδιά, γιατί η Διάννα μου μιλάει έτσι, θέλει να χωρίσουμε? Μάλλον ευρίασε που δεν της άφησες μπέργκερ. Κορίτσια, τι έχετε πάθει, γιατί διώξετε έτσι τα αγόρια? Δεν είναι σωστό, συμπεριφέρεσαι σαν παλιό κόριτσα. Τζίτζι, Τζούλη, βλέπετε τι φοράνε? Κορίτσια, στο σχολείο ήρθατε ή ήρθατε σε κανένα κλαμπάκι, νομίζετε? Τι είναι αυτή η εμφάνιση? Άκου, Τζούλη, αν εσύ ακόμα φοράς πιπίλα, δεν φταίω εγώ, νομίζω. Ναι, Τζούλη, εμείς είμαστε μεγάλοι και δυνόμαστε σαν ανήλικες. Εμείς είμαστε ήδη ενήλικες και εσείς απλώς μεγαλώνετε, οπότε μην κοιτάτε καν προς τα δω. Τι συμβαίνει, Τιάννα? Γεια σου, ροδακινάκι μου, σύνελθε. Τιάννα, τι λέει? Τιάννα, δεν είμαι ροδακινό, είμαι ο Ντίμα. Καλά, εμένα θα με πουν ντομάτα, σίγουρα. Κορίτσια, είχαμε δίκιο τελικά. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα για τίποτα. Ναι, δεν καταλαβαίνουν. Παρεμπιπτόντως, αγόρια, θα συναντήσουμε τα άλλα αγόρια από την 11β στο διάλειμμα. Τι, εμείς είμαστε χειρότεροι? Κορίτσια, δείτε το βαν μου. Ζουμ, ζουμ! Έλε,
Μόζαρτ, τι, του βρήκε στα σκουπίδια του? Όχι, μου το έφερε ο πελαργός. Α, τώρα μάλιστα. Δεν είναι καθόλου αστείο, εμένα με βρήκαν σε ένα λάχανο. Εμένα στο Τσερνοβρίτσι. Και εμένα με πήραν από μαγαζί. Ω, κουλ, θα ρωτήσω και εγώ τη μαμά μου σήμερα που με βρήκαν. Εμένα μου είπε η γιαγιά μου ότι με έφερε ο ταχυδρόμος. Και εγώ ήμουν η μικρή τασοδούλα που βγήκε έξω από το λουλούδι. Λοιπόν, ακούσατε, το κουδούνι χτύπησε. Δεν έχουμε χρόνο για εσάς πια, μικρούλιδες. Ναι, θα πάμε να γνωρίσουμε τα αγόρια την 11η τάξη. Ναι, πάμε κορίτσι, πρέπει να φτιάξουμε το make-up μας. Παιδιά, είναι σίγουρο η Διάνα με παράτησε. Μίγλες, Δήμα, μίγλες. Λοιπόν, ξαναφάτα σάντουιτς με λουκάνικο και αγκουράκι. Να πηγαίνετε στο γλυκείο, όλη η τάξη βρωμάει εξαιτίας σας. Μαρίζα, Μαρίζα, ο ταχυδρόμος σε έφερε μέσα σε φάκελο ή σε πακέτο? Τζούλη, δεν ξέρω, πρέπει να ρωτήσω τη γιαγιά μου. Κορίτσια, νομίζω ότι σοκαρίστηκαν. Ναι, φυσικά, είμαστε ενήλικες, αλλά αυτή. Κορίτσια, να βάλουμε κραγιόνι να αρέσουμε στα αγόρια. Παρεπιπτόντως, κορίτσια, να το βάλω έτσι ή πιο ψηλά? Πιο ψηλά, να το βάλω. Πιο ψηλά θα το βάλεις, να αρέσουμε κραγιόν. Εντάξει, παιδιά, πάω στον έντεκα καφέ να δω τι αρέσει τη Διάνα. Περίμενε, Δήμα, δεν τους έχεις δει? Ναι, είναι μεγάλη, φουσκωμένη. Είναι όλοι μεγάλοι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα με αυτούς. Δεν με νοιάζει, θα πολεμήσω για τον έρωτα. Παιδιά, έχω σάντουιτς, με ποιο θα τα μοιραστώ? Με μένα! Παιδιά, τι σάντουιτς, θα πάμε να τα βάλουμε με την έντεκα καφή. Εμείς πάμε στην καντίνα, ελάτε. Ποια καντίνα? Πάμε να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Έλα, πάμε στην καντίνα. Παιδιά, αν δεν έρθετε μαζί μου να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, δεν είστε φίλοι μου πια. Καλά, πάμε με τον Τίμα, αλλά δεν θα βγει τίποτα καλό από αυτό. Ναι, πάμε. Παιδιά, θα παίξουμε άμυνα, δεν θα περάσει καμία για την έντεκα καφή. Ωπα, κορίτσια, δείτε ποιος είναι εκεί. Τα πιτσιρίκια μας. Κοίτα, Τιάννα, ακόμα και μικρή. Δεν θα αφήσουμε τα κορίτσια μας να πάνε στην έντεκα καφή. Λίλα, μ' αρέσει πολύ καιρό τώρα. Για να ξέχασες πως είμαστε μαζί. Καταλάβατε, κορίτσια, αποφάσισαν να παλέψουνε για μας. Πολύ αργά. Έλεος, δεν καταλάβανε τίποτα. Ότι είμαστε ενήλικες τώρα. Δεν είσαστε καθόλου ενήλικες. Διάνα, είδαμε μαζί τον Μπόπτο Σφουγγαράκι και σου άρεσε και ο Μακκουίν πρόσφατα. Λίλα, δεν είμαι μικρός καθόλου. Είμαι ένα εκατοστό ψηλότερος από σένα. Νατ, αν δεν πας στην έντεκα καφή, θα σου πάρω ένα σετ για να κάνεις χάμπουργκερς. Για να μου σκίζεις την καρδιά, σ' αγαπάω. Άκουσες, Γιάννα, μην του σκίζεις την καρδιά. Το άκουσα και δεν σ' αγαπάω. Γιάννα, με αγαπάς το και λίγο. Παιδιά, δεν είμαστε και μικρούλες. Εμείς όχι, δεν είμαστε μικρούλες. Κορίτσια, κορίτσια, για δείτε ποιες είναι εδώ, οι όχι μικρούλες. Λοιπόν, αγόρια, κάντε παρέα με τις όχι μικρούλες και εμείς θα πάμε στην έντεκα καφή. Αυτό ήταν, παιδιά. Δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτε άλλο. Τι κάνω? Παιδιά, δεν είμαστε μικρούλες πια, μόλις ήμασταν στην καντίνα. Ναι, και τα cool παιδιά από την 11 βήσταν και κάτσαν μαζί μας. Και ρωτούσαν, κορίτσια, μπορούμε να κάτσουμε εδώ? Γιατί μας τα λέτε αυτά? Να πάτε στους τύπους από την 11 βή. Ναι, να πάτε σε αυτούς. Τι? Τέλος πάντων, παιδιά, ήταν τόσο ευγενική μαζί μας. Και ο Κύριλ από την 11 βή μου έκανε και κομπλιμέντο. Και ο Ντάνιελ μου έκλεισε το μάτι. Τι? Τι γίνεται εδώ? Τα ακούσατε? Και μόλις πηγαίναμε να γνωρίσουμε τα παιδιά από την 11 βή και γνώρισαν ήδη αυτές. Είναι δυνατόν? Ακριβώς. Άκουσες τη Μαρίσα να λέει ότι ο Ντάνιελ της έκλεισε το μάτι, ο Άνης που μου αρέσει? Έλεος. Διάνα, άκουσες ότι ο Κύριλ σου έκλεισε το μάτι στην Τζίτζι? Κορίτσια, σταματήστε να μας λέτε για την 11 βή. Δεν μας ενδιαφέρει. Παιδιά, έχουμε μια ελπίδα. Ναι, παιδιά, έχετε μια ελπίδα. Ναι, ρώτησαν ποια είναι αυτά τα τέσσερα κορίτσια που γυροφέρουν στο σχολείο. Ναι, με τις κοιλιές έξω. Ακούσατε αυτό? Κορίτσια, πρέπει να πάμε και κάτω και να τους πούμε να μην ξαναπλησιάσουν την 11 βή. Πάμε. Πάμε. Άνω τα τέσσερα κορίτσια με τις κοιλιές έξω. Ακούστε, κορίτσια, βουλώστε το. Πώς γνωρίσατε τα αγόρια από την 11 καφή? Για φαντάσου, ναι. Ναι, και μας ζήτησαν να σας πούμε. Ότι είστε τα παλιά κορίτσια του σχολείου. Τι! Βλέπεις, Τιάννα, ότι ο Κύριλ από την 11 καφή δεν σε χρειάζεται. Εγώ είμαι το αγόρι σου. Κορίτσια, μην ανησυχείτε. Είναι ότι οι 11 καφή είναι τόσο μικρόλεδες όσο και οι δικοί μας μαθητές. Ναι, πάμε να γνωρίσουμε την 11 αλφα αύριο. Όχι, Τιάννα. Λοιπόν, παιδιά, αυτή είναι η ιστορία. Οι φίλες μου και εγώ θέλουμε να δείξουμε cool, αλλά μας είπαν ότι είμαστε τα κακά κορίτσια του σχολείου. Οπότε στηρίξτε μας με ένα like, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε κουδουνάκι. Και γεια σε όλους.